Αυτή τη ζωή θα ξεδιπλώσουμε τώρα, αλλά να σας πω αυτό που συνέβη, γιατί μας το έλεγαν με την Αρία όταν πήγαμε, αλλά λέγαμε μήπως πρέπει να το κοιτάξετε γιατί και εσύ δεν μπορείς και είσαι σε δύσκολη κατάσταση. Αλλά συνέβη. Συνέβη η Ζήνα σήμερα, ένα χρόνο μετά από το ατύχημα του Γιάννη. Ο αδερφός του, ο Στέργιος, βούτυξε για να πιάσει τον Τίμιο Σταυρό εκεί στα νερά της Χαλκίδας. Βλέπετε και τη φωτογραφία που μας έστειλε πριν από λίγο. Είναι πραγματικά μια ευλογία. Το σκέφτονταν καιρό και ο Γιάννης. Ήθελε ο Γιάννης να πέσει, θυμάσαι που μας το έλεγε στο σπίτι. Αλλά ο μεγάλος του αδερφός βούτυξε, έκανε αυτή τη μεγάλη βουτιά ελπίδας. Κίνηση, δηλαδή πέρυσι βούτυξε για τον αδελφό του ο Γιάννης και δυστυχώς έτσι του έφερε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που για εκείνον δεν είναι δύσκολη, το θεωρεί ευλογία, θα δείτε πώς το λέει. Αλλά φέτος βουτάει ο αδελφός του για τον αδελφό του, παρότι είχε την λευχαιμία. Βέβαια πάνε όλα τα πράγματα λίγο καλύτερα, λέει Πέτρο μου. Αυτό είναι το θετικό. Έχουμε μια πλήρη αντιστροφή ρόλων. Δηλαδή, ό,τι συνέβη πέρυσι, ίδια μέρα, σήμερα συνέβη το αντίστροφο. Δηλαδή, ο ένας αδελφός να βουτάει για τον άλλον. Και αν μη τι άλλο, αυτό δείχνει και την αλληλεγγύη η οποία υπάρχει ανάμεσα στα δύο αδέλφια, και την αγάπη φυσικά.